Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή, Παρασκευής, μεσολαβή Σαββατοκύριακο μέχρι την Δευτέρα, την επόμενη εκπομπή μας βέβαια. Να κλείσουμε την εβδομάδα και θα την κλείσουμε στο κλίμα της Παγκόσμιας ημέρας. Μια παγκόσμια ημέρα που έχει να κάνει, σωστά. Σωστά, αύριο λοιπόν 14 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα. Γι' αυτό λέω μεσολαβή Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αυριανή ημέρα. Ακριβώς, από δημητικών πουλιών. Γιορτάζεται δύο φορές κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο και τον Μάιο. Οπότε ήρθε η στιγμή να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα από δημητικών πτηνών για τον Μάιο. Και η πρωτοβουλία ανήκει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και σκοπό ουσιαστικά έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά με την προστασία των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους. Κάνοντας λοιπόν έτσι μια έρευνα σήμερα στο διαδίκτυο για το υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί ήδη για να εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα, βρήκα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από έναν διεθνή οργανισμό που ασχολείται με τα αποδημητικά πτηνά, World Migratory Birthday λέγεται. Και ανέβασε αυτό το animation για να εισάγουμε έτσι και να μιλήσουμε και τους μικρούς μας φίλους στην κατάσταση αυτή που βιώνουν και τα πτηνά. Το γεγονός ότι φεύγουν, για ποιους λόγους, πού κατευθύνονται. Οπότε κάποιος που μπορεί να μπει να το παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube δεν έχει υπότιτλους ούτε λόγια. Απλά και μόνο η εικόνα και η μουσική μας δημιουργούν έτσι αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα και μας βάζουν στο κλίμα για το τι ακριβώς είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Όπως αναφέρεται έτσι σε δημοσιεύματα τα οποία διαβάσαμε, τα μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν τρεις κύριες διαδρομές, την Αφρικανική Ευρασιατική, την Ανατολική Ασιανοαυστραλιανή και την Αμερικανική. Πρωταθλητής στις μετακινήσεις αυτές είναι το χιονογλάρωνο, ένα πραγματικά μοναδικό είδος που μεταναστεύει από την Αρκτική στην Ανταρκτική και πίσω κάθε χρόνο. Είναι εντυπωσιακά αυτά που μαθαίνουμε από τα πουλιά, από τα ζώα γενικότερα. Και βεβαίως οποιοδήποτε έτσι ενδιαφερθεί και ψάξει λίγο παραπάνω θα δει ότι και στην Ελλάδα έχουμε αρκετά είδη πουλιών. Θα μάθουμε σε λίγο αν έχουμε και αποδημητικά σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο παρατηρείται και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά αξίζει νομίζω να μπει κάποιο και να δει το συγκεκριμένο βίντεο για να πάρει μια γεύση από αυτή την ημέρα που δεν είναι και ιδιαιτέρως γνωστή, αλλά ήρθε η στιγμή να γίνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον συνονόματο και στην επίθετο αγαπητό μας κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ερευνητή περιβάλλοντος και μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή Καστοριάς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Καστοριά. Από τη ζεστή πια Καστοριά. Αλλά βλέπω φοράτε μπουφάν όμως. Ναι, θέλει τώρα όταν πέφτει λίγο η νύχτα και γιατί εγώ θα βγω και λίγο για αρκούδες τώρα και είναι αναγκαίο να φοράω ένα μπουφάν μέχρι αργά. Λοιπόν, αποδημητικά πτηνά, Παγκόσμια ημέρα αύριο, 14 του Μάη, αποδημητικά πτηνά, για να καταλάβει και ο κόσμος, πού αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε στα είδη των πουλιών που φεύγουν από έναν τόπο και πηγαίνουν σε έναν άλλον. Για πολλούς λόγους. Ο κύριος όμως λόγος είναι η τροφή. Ας πούμε, εάν θα μείνουν εδώ το χειμώνα, πολλά πουλιά που είναι εντομοφάγα δεν θα βρίσκουν τροφή. Είναι αναγκασμένα λοιπόν να πάνε σε πιο θερμές χώρες ώστε να βρουν τροφή. Αυτό κάνουν λοιπόν και τα αποδημητικά πουλιά. Είναι τα χελιδόνια. Τα χελιδόνια γνωρίζουμε ότι κυνηγάνε στον αέρα. Κυνηγάνε κουνούπια. Να καταλάβει ο κόσμος ότι τα χελιδόνια μπορεί να φάνε μέχρι και 500 και 600 την ημέρα κουνούπια. Αν λοιπόν δεν έχουμε κουνούπια ή κάποιες άλλες μικρές μύγες ή άλλα έντομα, δεν θα φάνε. Με αποτέλεσμα να κάνουν και αυτά την μετακίνησή τους προς τις θερμές χώρες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πάντως σε αυτό λοιπόν που αναφέρετε με τα χελιδόνια, συγγνώμη σας διακόπτω, πριν από λίγες μέρες είχαμε φιλοξενήσει ένα συνάδελφό σας και αναφέραμε το περιστατικό έτσι και το γεγονός ότι πλέον στα αστικά κέντρα υπάρχουν όλο ένα και λιγότερα χελιδόνια. Σαν φαινόμενο παρατηρείται. Ναι, υπάρχουν πολύ λιγότερα χελιδόνια, όπως και πολλά είδη πουλιών που ζούσαν μέσα σε πόλεις δεν υπάρχουν. Ή μάλλον σε αστικούς ιστούς, να το πω. Για τους λόγους δεν μπορούν να κάνουν φωλεοποιήσεις. Είναι έτσι κατασκευασμένα κάποια σπίτια, κάποια μπαλκόνια ή πολλές φορές δυστυχώς κάποιοι τα κυνηγάνε, χαλάνε τις φωλιές με αποτέλεσμα να πηγαίνουν περισσότερο
προς την Ήπεθρο. Επίσης όμως στην Ήπεθρο έχουμε και περισσότερα έντομα ώστε να μπορούν να τραφούν καλύτερα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πόλη αστικοποιείται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τα άγρια ζώα φεύγουν όποια ήταν και όποια μπορούσαν να συνυπάρξουν με τον άνθρωπο. Οπότε το βασικό αποδημητικό πτηνό της Ελλάδας είναι το χελιδόνι. Από αυτά που ξέρει ο απλός ο κοινός κόσμος, ναι, είναι το χελιδόνι. Για μας βέβαια δεν είναι μόνο το χελιδόνι, είναι πάρα πολλά αποδημητικά πουλιά που μετακινούνται για τις ζεστές χώρες κατά το χειμώνα. Με την Ελλάδα είναι βέβαια, πολλά αρπακτικά. Ακριβώς να χαρακτηρίζεται ως ένα σταυροδρόμι μετανάστευσης για τα συγκεκριμένα πτηνά. Βεβαίως, γι' αυτό και εμείς σαν ορνηθολογική εταιρεία, σαν ορνηθολόγοι, αυτό που κάνουμε είναι να δακτυλιώνουμε τα πουλιά. Τα δακτυλίδια λοιπόν των πουλιών που φέρνουν στα πόδια τους είναι ένας αριθμός προσωπικός που έχουν μόνο το συγκεκριμένο είδος. Αυτό λοιπόν είναι μέσα σε μια βάση δεδομένων, έτσι γνωρίζουμε τη μετακίνηση των πουλιών. Όπως βάζουμε ας πούμε στους κύκνους δακτυλίδια στο λαιμό, στους εροδιούς βάζουμε στα γόνατα, στα μικρότερα πουλιά, τα στρούθια δηλαδή, στα σπουργίκια, σε αυτό το μέγεθος εννοώ πάντα, στα χελιδόνια, βάζουμε πάνω από το ποδαράκι τους. Με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις ή αν πέσουν στα χέρια μας, να είναι να ξέρουμε τη μετακίνηση που έχουν κάνει. Οι δακτυλιωτές εδώ στην Ελλάδα έχουν έναν αριθμό που φέρει το κάθε πουλί, μπαίνει στη βάση δεδομένων. Αυτό λοιπόν πηγαίνουμε και πιάνουμε τους άξονες μετανάστευσης. Ένας άξονας μετανάστευσης καλός από την Ευρώπη προς την Αφρική είναι τα αντικύθυρα. Εκεί λοιπόν η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία έχει βάλει και τον ορνηθολογικό σταθμό που πάνε επιστήμονες, δακτυλιώνουν τα πουλιά. Και όταν δακτυλιώνουμε λοιπόν ένα πουλί για να κάνει τη μετανάστευση, την αποδίμησή του, παίρνουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή θα πάρουμε φτερούγες πόσο είναι, θα δούμε το βάρος του, θα μετρήσουμε τα πόδια του, θα μετρήσουμε το ράμφος του, θα δούμε τι είδος είναι, θα καταγραφεί, θα ζυγιστεί και θα απελευθερωθεί πάλι να συνεχίσει το ταξίδι του. Καταλαβαίνετε μόνο ότι η αποδίμηση για μας είναι και ένα σημείο έρευνας να βλέπουμε πού υπάρχουν βιότοποι σε άλλα κράτη ή και σε άλλη Ήπειρο. Οπότε κύριε Παναγιωτόπουλε, αντιλαμβανόμαστε ότι και το ανθρώπινο χέρι έχει μερίδιο ευθύνης σε πιθανές επιπτώσεις στον πληθυσμό. Ναι, βεβαίως. Αν μου επιτρέψετε να σηκωθώ κιόλας εδώ ένα λεπτό πίσω από το γραφείο μου, ναι. Έχω κάποια δαχτυλίδια να δείξουμε και στους ακροατές. Να σηκωθείτε βέβαια. Μισό λεπτό λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε για αυτά τα δαχτυλίδια τα οποία τοποθετούν εκεί στα πτηνά. Ένα δαχτυλίδι από αρπακτικό. Όπως βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές, έχει κάποιους αριθμούς πάνω. Βέβαια. Αυτός είναι ο μοναδικός αριθμός που φέρει. Αυτό είναι ένα δαχτυλίδι από ένα άλλο πάλι μεγάλο πουλί που είναι γεράκι, αετός, γήπας. Βλέπετε λοιπόν και το χρώμα που δίνουμε και αυτό είναι ένα δαχτυλίδι κύκνου που μπαίνει στο λαιμό. Αυτά όλα γίνονται λοιπόν για να ξέρουν οι φίλοι μας τηλεθεατές για την αποδίμηση, ώστε να μας δώσουν στοιχεία που πάνε, πώς τρέφονται και αν γυρίσουν πίσω σε εμάς να ξέρουμε που είναι. Δύο ερωτήσεις κύριε Παναγιωτόπουλε. Η πρώτη είναι, στα δαχτυλίδια είδαμε κάποιους αριθμούς και κάποια γράμματα της αλφαβήτου. Συμβολίζουν κάτι συγκεκριμένο? Είναι γράμματα της αλφαβήτου, όχι της ελληνικής. Είναι διεθνής, είναι λατινικά. Απλά είναι μεγάλα λατινικά, δεν είναι τα μικρά λατινικά. Έτσι να είναι ευανάγνωστα από όλους τους συναδέλφους, ξέρω εγώ, ορνηθολόγους, ανά την Ιφίλιο. Ναι, είναι ο μοναδικός αριθμός τους. Και το κάθε χρώμα, ξέρετε, αυτό το δαχτυλίδι μπορεί να είναι από ένα άλλο κράτος. Συνήθως εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπλε δαχτυλίδια και τα μεταλλικά γράφουν πάνω και Ζωομουσείο Αθήνας, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά τα δαχτυλίδια τα προμηθευόμαστε από το Υπουργείο. Δηλαδή το Υπουργείο γνωρίζει τους αριθμούς που θέλει ο κάθε δακτυλιωτής, ώστε να μπει σε μια βάση δεδομένων, σε έναν υπολογιστή και παγκόσμια αλλά πανευρωπαϊκά πιο πολύ να βλέπουμε αν βρεθεί από κάποιο δακτυλιωτή ή πιαστεί ένα άλλο πουλί, γράφει τα στοιχεία που βρέθηκε, πώς βρέθηκε, πού πιάστηκε και ποιοι το δακτυλιώσαν. Και είναι το πρώτο που κάνουμε για τις παρατηρήσεις και για την έρευνα των μετακινήσεων των πουλιών. Τώρα,
αν μου επιτρέπετε, το πώς μετακινούνται τα πουλιά. Είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζουμε καλά όλοι. Πιστεύουμε ότι μετακίνηση για να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο τα πουλιά, ακολουθούν συνήθως κάποια άστρα, κάποιους καλύτερους διαδρόμους που δεν έχει πολύ θάλασσα. Γι' αυτό για την Ελλάδα οι άξονες μετανάστευσης είναι από την πλευρά των αντικυθύρων και από την πλευρά του, εδώ στον Εύρο, στην Τουρκία, πάνω στο και το Γιβαλτάρ, βέβαια για την Ευρώπη μιλάμε πάντα, αλλά και στον Εύξηνο Πόντο περνάνε εκεί, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτοί λοιπόν οι άξονες είναι η μετακίνηση από την Ευρώπη προς την Αφρική των πουλιών αλλά και προς την Ελλάδα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε. Ναι. Όχι, θα ήθελα να ολοκληρώσετε και να μας πείτε και για τον κύκνο, τον περιβόητο, μιας και μας δείξατε και το δαχτυλίδι του κύκνου, τι έχει απογίνει. Έχει αγωθεί, Εύη, με τον κύκνο, τι έγινε. Πολύ. Ο κύκνος αρχίζει και εγκλιματίζεται σιγά σιγά όμως, αλλά σταθερά, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Πιστεύω και νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζώο είναι ότι θα μπορέσει να εγκληματιστεί τελικά. Βέβαια, αναπαραγωγή δεν έχει κάνει, ούτε θα κάνει αναπαραγωγή για πολλά χρόνια ακόμη. Κάνει παρέα με τα άλλα. Ελπίζουμε, έχει κάνει όμως κάποιες μέρες, ανέβηκε λίγο στους δρόμους να φύγει, το ξαναρίξαμε. Θα επιστρέψατε πίσω. Νομίζω μάλιστα. Όμως είναι ακόμη. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, όμως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Την Κρήτη και η Καστοριά. Και όπως είπαμε, η Κρήτη και η Καστοριά είναι δεμένες άρρηκτα μαζί. Ακριβώς και το επιβεβαιώνουμε και μέσα από την επαφή που έχουμε χτίσει και τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.